Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάμε σε αυτά τα χωριά. Πάμε σε αυτά τα χωριά. Να δούμε την εικόνα, τι γίνεται. Ναι. Ο κύριος Στεργίου, ο Δήμαρχος Αργιθέας, να τον καλημερίσουμε. Ελάτε, να μας δώσει την εικόνα, τη σημερινή εικόνα της περιοχής. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλές μπορεί να είναι αυτές οι μέρες, αλλά τέλος πάντων δεν χάνουμε το κουράγιο μας, τη δύναμή μας. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε, ναι. Πάμε να σας ακούσουμε τι γίνεται στα χωριά της Αργιθέας. Ποια είναι η εικόνα? Εμείς αποτελούμε το αμιγώς ορεινό κομμάτι του νομού Καρδίτσας. Από εδώ ξεκίνησαν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτές τις τρεις ημέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ιδιωτική σύνδεση από και προς την πλησιέστερη κομμόπολη, από την οποία εξυπηρετούμαστε, το Μουζάκι δηλαδή, την πλευρά της Δυτικής Αργιθέας. Ουσιαστικά είναι κομμένη ο κεντρικός επαρχιακός άξονας Άρτας Καρδίτσας, στο σημείο στη γέφυρα του Αργύρη που λέμε λίγο έξω από το Μουζάκι, και στην είσοδο του χωριού Αργιθέα, εκεί ένα τεχνικό, μία παύλα γέφυρα έσπασε. Έχουμε δώσει προσωρινή λύση βέβαια για να πάνε τα οχήματα να μπορούν να επιχειρούν, αλλά χρειάζεται άμεση επισκευή. Έχουμε απίστευτες καταπτώσεις σε διάφορα σημεία. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει και έχουμε δώσει δίωδο διαφυγής και πρόσβαση σε όλους τους βοσκούς, γιατί ξέρετε είναι και μεγάλα τα υψόμετρα που δραστηριοποιούνται οι κτηνοτρόφοι εδώ στην ορεινή μας περιοχή. Έχουμε προβλήματα σε κάποιους οικισμούς με δρόμους που προσπαθούμε σταδιακά να αποκαθιστούμε. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε ολοκληρωτικό. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, οι ιδιώτες συνεργαζόμενοι έχουν κάνει ηρωικές προσπάθειες και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έχουν κάνει κατάθεση ψυχής όλες αυτές τις μέρες και οι υπάλληλοι του Δήμου μας, και από την περιφέρεια και συνεργαζόμενοι ιδιώτες, και από τις εργολαβίες που είναι ενεργές στην περιοχή. Μας έχουν βοηθήσει με μηχανήματα οι άνθρωποι, κάνουν όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δήμαρχε, ένα ερώτημα. Έχουμε ενεργοποιήσει. Ναι. Ναι. Ποιμνιοστάσια, πλημμυρισμένα νεκρά ζώα έχετε στην περιοχή? Νεκρά ζώα, υπήρξε κάποια νεκρά ζώα, κυρίως επειδή, ξέρετε, είναι εκτατική κτηνοτροφία πάνω, βιολογικά δηλαδή τα περισσότερα. Γιατί στον κάμπο υπάρχει θέμα ασθενειών τώρα, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λέω... Όχι, δεν έχουμε τόσο ακραίο πρόβλημα εμείς όπως βρίσκεται στον κάμπο με τις πλημμύρες. Εμάς από τα καιρικά φαινόμενα κάποια ζωντανά χάθηκαν. Βεβαίως και χάθηκαν στα μεγάλα υψόμετρα, ξέρετε, ναι, από κεραυνούς, από την πλημμύρα, από τις κατολισθήσεις. Στο ζωικό κεφάλαιο υπήρξε ένα πρόβλημα, έχουν γίνει οι καταγραφές. Είμαστε σε συνεννόηση, ξέρετε, μικρή κοινωνία είμαστε εμείς εδώ, γνωριζόμαστε όλοι με όλους, οπότε βοηθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι... Με συγχωρείτε για την ποιότητα του ήχου, αλλά με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε, σας ακούμε. Ακούσαμε και ουσιαστικά έχει γίνει μια καταγραφή των ζημιών εκεί στα χωριά σας και σταδιακά, ναι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, προσπαθείτε να βρείτε το κουράγιο και τη δύναμη και τους πόρους φυσικά, να σταθεί και η πολιτεία δίπλα σας, στο πλευρό σας, προκειμένου να σιγά-σιγά να επιστρέψετε σε μια κανονικότητα. Και αν μου επιτρέπετε, έχουμε και κάποια προβλήματα σε δίκτυα ίδρυψης, καθώς έχουν καταρρεύσει, έχουν συμπαρασυρθεί με τις καταπτώσεις, ξέρετε, σωλήνες, όλα αυτά. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τα περισσότερα τα έχουμε διαχειριστεί. Αλλά έχουμε κάνει και κατανομή εμφελωμένου νερού σε όλους τους κατοίκους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Και θέλουμε και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία της επαναχλωρίωσης, διότι δεν θέλουμε ο κόσμος να... Κύριε Δήμαρχε, εξ όσων καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε είναι ότι είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα στην περιοχή σε σχέση με την καταστροφή που γίνει στον κάμπο και στη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, ναι, εννοείται ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ναι. Απλώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγάλο μας πρόβλημα εμάς είναι ότι δεν έχουμε οδική σύνδεση με το Μουζάκι. Δεν ξέρω πόσοι από όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή έχουν. Μας το λένε και από το Μουζάκι αυτό. Νωρίτερα που συνδεθήκαμε, μας το έλεγαν. Ναι. Αυτό για μας είναι τεράστια υπόθεση. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε όλη την Αργιθέα δεν υπάρχει φαρμακείο, πλατήριο καυσίμων, μίνι μάρκετ, εξυπηρετούμαστε μόνο από το Μουζάκι. Για να καταλάβουν κάποιοι, δεν είναι μια απλή οδική σύνδεση. Δηλαδή, διανομή φαρμάκων αυτή τη στιγμή κάνουμε εμείς. Η πολιτική προστασία, η οργάνωση του Δήμου είναι στο χέρι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα τα του τόπου σας σε αυτές τις καταστάσεις, πώς θα λειτουργήσετε και βεβαίως με τη συνδρομή της πολιτείας, αν μπορεί να φτάσει η πολιτεία. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα μας δώσετε ρεπορτάζ και αύριο, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δήμαρχος Αργιθέας μαζί μας, ο κύριος Στέργιου. Λοιπόν, έλα.